44η λοιπόν Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς, μία ακόμη έκθεση απέναντι σε δύσκολες συνθήκες, σε δύσκολες διεθνείς συγκυρίες σε ό,τι έχουν να κάνουν με τον κλάδο της Γούνας. Παρ' όλα αυτά, η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα συμμετάσχουν για μία ακόμη φορά και έχει καλυφθεί ο εκθεσιακός χώρος, μας δίνουν την δύναμη να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε όλοι μαζί αυτό το αρνητικό κλίμα. Θα προσπαθήσουμε για μία ακόμη φορά να περάσουμε ένα κλίμα αισιοδοξίας. Οι γουνοποίοι της Καστοριάς, οι Έλληνες γουνοποίοι, έχουν συνηθίσει στα δύσκολα και βέβαια το δείχνουν και αυτή τη φορά με τη συμμετοχή τους στην έκθεση, με όλες τις προσπάθειες που κάνουν. Μία έκθεση λοιπόν, η συμμετοχή που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι από 90 επιχειρήσεις. Έχουν μείνει περίπου 10 εκθεσιακά περίπτερα, τα οποία όμως θα καλυφθούν γιατί σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους, υπάρχει βέβαια εκεί σειρά προτεραιότητας. Έχουμε αιτήματα από 25 ακόμη επιχειρήσεις. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν και να ικανοποιηθούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να ικανοποιήσουμε όσες περισσότερες μπορούμε. Θα φτάσουμε δηλαδή τον αριθμό της περσινής της 43ης έκθεσης. 120 επιχειρήσεις γουνοποιητικές για μία ακόμη φορά θα είναι στο κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας. Οι προσπάθειες που κάνει η διοίκηση του Συνδέσμου σε ό,τι αφορά την διαφημιστική καμπάνια, την προβολή, συνεχίζονται εντατικά. Προσπαθούμε και κινούμαστε στα πλαίσια της περσινής διοργάνωσης, να προσελκύσουμε δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερους εμπορικούς επισκέπτες, γιατί όταν λέμε για μια επιτυχημένη διεθνή έκθεση Γούνας, αυτά τα αποτελέσματα, τα επιτυχή, βγαίνουν από τις εμπορικές πράξεις. Γνωρίζουμε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, παρόλα αυτά όμως δεν σταματάμε, προσπαθούμε, είμαστε εδώ και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να ικανοποιήσουμε τους εκθέτες, καταρχήν τους επιχειρηματίες της Καστοριάς, αλλά και τους επιχειρηματίες που θα μας κάνουν την τιμή να συμμετάσχουν και από άλλες χώρες, θα σας πω στη συνέχεια από ποιες χώρες έχουν συμμετοχή, να έχουν θετικά αποτελέσματα, γιατί είναι καλό για όλους. Η διαφημιστική καμπάνια λοιπόν προχωράει εντατικά. Όλες οι υπόλοιπες ενέργειες γίνονται από τη διοίκηση σε ό,τι αφορά την διοργάνωση του γκαλά. Δεν θα πούμε λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύουμε ότι θα έχουμε για μία ακόμη φορά κάτι πρωτοποριακό. Προετοιμάζουμε επίσης κάποιες άλλες ενέργειες, κάποιες άλλες δράσεις καινοτόμες κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Γούνας. Θα σας αναλύσει ο κύριος Σαββίδης σχετικά με αυτό το project που έχουμε να κάνουμε, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο εδώ. Και βέβαια ο πρόεδρος της ΑΕ, ο κύριος Τσούκας, θα σας πει πώς κινούμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τις πτήσεις, τις καθιερωμένες πτήσεις που κάνουμε κάθε φορά που έχουμε εκθεσιακό γεγονός εδώ στην περιοχή μας και σε ό,τι αφορά τα θέματα του κτηρίου. Η συμμετοχή λοιπόν από τους εκθέτες, όπως είπα, θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα. Θα έχουμε δηλαδή περίπου 120 εκθέτες από 7 διαφορετικές χώρες. Οι χώρες από τις οποίες, εκτός από την Ελλάδα, θα συμμετάσχουν στην έκθεση θα είναι η Ουγγαρία, Γερμανία, Ιταλία, Τουρκία, Καναδάς και Ρωσία. Μία καθαρά διεθνοποιημένη έκθεση λοιπόν και η 44η. Μία έκθεση με τη σφραγίδα του UFI, του UFI, του Οργανισμού που πιστοποιεί τις διεθνείς εκθέσεις. Μία έκθεση που συνδιοργανώνεται για μία ακόμη φορά με την ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας καλωσορίσω κι εγώ, να σας ευχηθώ καλή χρονιά, όπως και σε όλο τον κόσμο. Να αρχίσουμε λίγο από
μαρτυρίου, τα οποία λέμε και λέμε, αλλά νομίζω ότι στις επόμενες μέρες και μάλλον στην κοπή της Βασιλόπιτας θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και επίσημα την λύση του μεγάλου αυτού προβλήματος. Είναι θέμα πραγματικά ημερών πλέον. Και όσο αφορά τώρα τις πτήσεις, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι θα έχουμε τις ίδιες με πέρσι από Ρωσία, από Ουκρανία, συν θα έχουμε και μία πτήση που βάλαμε από τη Σιβηρία. Είναι πρώτη φορά που γίνεται πτήση Σιβηρία-Καστοριά και νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά στο να την κλείσουμε. Θα ήθελα βέβαια στο σημείο να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που παίρνουν μέρος σε αυτή την έκθεση, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη καιρή, νομίζω πιο δύσκολη από ποτέ, και το βλέπουμε όλοι μας αυτό, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζουν με τον τρόπο τους αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε και εμείς εδώ, και θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε η έκθεση να είναι μια πολύ πετυχημένη και να μπορέσουν όλοι να κάνουν έστω και κάτι έξτρα από αυτό που ενδεχομένως έχουν υπολογίσει.